πρόσβαση σε δωρεάν παροχές υγείας του Πολυιατρίου που εγγενιάστηκε στο Ηράκλειο έχουν οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο των Εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρόκειται για το δεύτερο Πολυιατρίο εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο επί της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου 15. Οι άνθρωποι που θα έρχονται εδώ, για αρχή έχουμε καρδιολογικό, το οποίο θα υποστηρίζεται και από καρδιολογικό υπέρηχο. Έχουμε παθολογικό και έχουμε και οδοντιατρικό. Από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε να γίνει και ένα πνευμονολογικό ιατρείο, ενώ παράλληλα να το ενισχύσουμε και με US, δηλαδή με υπέρηχο κοιλιών και αγγείων. Στο Πολυιατρείο σε αυτή τη φάση υπηρεσίες υγείας παρέχει παθολόγος, καρδιολόγος και οδοντίατρος, ενώ στόχος είναι οι υπηρεσίες ανάλογα με τη ζήτηση να διαμορφωθούν και πάντως να εμπλωτιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο στόχος είναι να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι μας σε υπηρεσίες υγείας για τις οποίες δεν θα χρειάζεται να προσφύγουν είτε σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία είτε σε μεγάλα ιδιωτικά, δηλαδή προληπτική ιατρική, η θεραπεία που μπορεί να γίνει με τη συνάντηση με τον γιατρό, τα παραπεμπτικά για τις εξετάσεις να προχωρήσουν σε κάτι άλλο αν χρειάζεται, πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να περιμένουμε σε ουρές και χωρίς να ταλαιπωρούμαστε. Για υγιή ταμεία που μπορούν να καλύπτουν πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας έκαναν λόγο στελέχη των ταμείων που παραβρέθηκαν στα εγγένεια του Πολυιατρίου, σημειώνοντας ότι το Πολυιατρίο θα μπορεί να καλύπτει μετά από ραντεβού τις ανάγκες όχι μόνο των άμεσα ασφαλισμένων του Ηρακλείου, αλλά και όλης της Κρήτης, όπως και έμεσα ασφαλισμένα μέλη. Ακριβώς αυτό ήταν στο μυαλό μας, η αποσυμπίεση όχι μόνο των κρατικών δομών, των δημοσίων νοσοκομείων, όσον αφορά πάντοτε το χώρο των ασφαλισμένων της Ομοσπονδίας. Η φιλοσοφία μας είναι αυτό ακριβώς, να μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, και εδώ είναι και ένα κρυφό μας όνειρο, και πέρα από τα πλαίσια της Ομοσπονδίας και πέρα από τους δικούς μας ασφαλισμένους, να προσφέρουμε και εμείς στο σύστημα υγείας της χώρας μας μέσα από τη δημιουργία τέτοιων δομών.